Η απάντηση στον Αβέρο Φινοφύτου, ο πλευρά του Ευρωπαϊκού Κόμματο, αυτό είναι ο τίτλο. Απάντηση στον Αβέρο Φινοφύτου. Ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου είναι αποκλειστικό συνταγματικό προνόμιο του Προέδρου τη Δημοκρατία και κανένα άλλου. Η πολιτική στάση του Ευρωκό υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Η δική μα άρνηση να στηρίξουμε κάποια νομοσχέδια δεν διαφέρει ποσό από την πολιτική στάση του ίδιου του Δημοκρατικού Συναγερμού να ταχθεί εναντίον σε σημαντικά κυβερνητικά νομοσχέδια. Επί τη βάση αρχών, η επόμενη παράγραφος και αξιών, το Ευρωπαϊκό Κόμμα με υπευθυνότητα στήριξε με συνέπεια κάθε μέτρο που πραγματικά μπορούσε να συμβάλει στην πορεία εξόδου της κυπριακής οικονομίας από την κρίση. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Ευρωκό, αυτή μας η πολιτική επιλογή πηγάζει από τις ευθύνες μας έναντι του τόπου και τελεού μας και από πουθενά αλλού. Αυτή είναι η απάντηση από πλευρά του Ευρωκό. Ούτε σχόλιο. Τι σχόλια σου. Αναμένεται τώρα κάτι από το... Δεν αναμένω... τον Υπουργό, για παράδειγμα, διότι εκείνο το οποίο αφορά περισσότερο είναι τη στάση του Υπουργού, ο οποίος είναι υπουργός της κυβέρνησης, την οποία στηρίζεται. Και θεωρεί ο Υπουργός, ο προερχόμενος από το Ευρωκό, ότι είναι σωστή η στάση του δικού του κόμματος να καταψηφίζει μνημονιακά νομοσχέδια που αν δεν υπήρχαν κάποιοι. Με υπέρβαση. Και από τα μύτη η πορεία της χώρας, και το λέει ο αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος, του κατεξοχήν κυβερνώντος κόμματος, η πορεία της χώρας προς την σταθερότητα είναι αποτέλεσμα των θυσιών του λαού μας, την υπευθυνότητα όλων των κοινωνικών και επαγγελματικών τάξεων, της σωστής διαχείρισης και αποφάσεων της κυβέρνησης, αλλά με μια κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας και υπεύθυνη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά κύριο λόγο του Δημοκρατικού Κόμματος και σε μερικές φορές και μεμονωμένων βουλευτών ή και της ΕΔΕΚ σε κάποιες περιπτώσεις. Εάν θεωρεί ένα κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση και ρωτώ εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εθνικές συνεννοήσεις και έστω ένα από αυτά τα κρίσιμα νομοσχέδια δεν περνούσε από τη Βουλή, πού θα ήταν η χώρα, κύριε Ποταμίτη? Πού θα ήταν η χώρα? Προφανώς είναι διαφορετική προσέγγιση από πλευράς Ευρωκό. Εσείς λέτε ότι ήταν κρίσιμα, αυτό το Ευρωκό λέει ότι και εσείς από κρίσιμα κατά την κρίση του Ευρωκό ήσασταν μακριά και ότι αυτοί υπεστήριξαν τα μέτρα που πραγματικά μπορούσαν να συμβάλλουν στην πορεία εξόδου της οικονομίας από την κρίση. Άρα, για να μην συζητούμε θεωρητικά, θεωρείτε ότι ο Υπουργός πρέπει να ξεκαθαρίσει ή με το Ευρωκό ή με την κυβέρνηση. Ένα από τα δύο. Αυτό το θεωρώ αυτονόητο. Μάλιστα. Πολιτικά. Το θεωρώ αυτονόητο πολιτικά. Mm-hmm.